Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο PS5 και σήμερα θα έχουμε εγώ και ένα review μαζί με τα rewards. Βαριόμουν να κάνω την αλήθεια το review γιατί δεν θα είναι και πολύ αναλυτικό. Ήταν ένα weekend league το οποίο το άφησα goal 3 με 15 νίκες, με 16 νίκες. Ήθε μπορούσα πανεύκολα να πάω goal 2, δεν πήγα. Γενικά το goal δεν έχει χαθεί από μεγάλες κακοχίες, ένα disconnection, δύσκολα matchmaking και γενικά μου είχαν σπάσει τα νεύρα. Άφησα πολλά παιχνίδια για Κυριακή και είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνω. Δεν μου βγαίνει ποτέ. Η ομάδα ήταν αυτή εδώ, όπως βλέπετε. Ξεκινάμε από το in-game, παίζαμε 4-4-2. Αυτό ήταν in-game το σύστημά μας. Δεν μου βγαίναν πολλά πράγματα. Γενικά σε αυτό που γουλού ήταν ένα γουλού που προσπαθούσα να προσαρμοστώ λίγο. Γιατί ήταν το πρώτο που πήγα σοβαρά εδώ και καιρό. Ήθελα να το πάω σοβαρά, αλλά από τη στιγμή που με ξενέρωσε το παιχνίδι, δεν άντεξα άλλο. Το αφήνω ένα γκολ 3 για να δούμε αν θα είναι ουπί όπως όλοι λένε. Πάμε με τον goalkeeper Neto. Τον είχα γιατί τον είχαν τρέ. Εντάξει, τίποτα ιδιαίτερο. Μπρούνο Πέρες. Μια okay κάρτα. Αφήνει πολλά και ένα στην άμυνα. Δεν είναι κάτι. Ειδικά με το high-low δεν αξίζει αυτή η κάρτα ποτέ. Μόνο αν πάει τελικό η Ρώμα θα είναι καλή αυτή η κάρτα. MND έχει μια πτώση στην τιμή του. Είναι μια πολύ ok κάρτα για να έχει αριστερό back, από τις καλύτερες back κάρτες. Πολύ δύσκολο να φύγει από την ομάδα. Diego Carlos δεν μου πάλε πολύ άρεσε, αφήνει πολλά κενά στην άμυνα. Έχει πέσει και η τιμή του 40K κάτω. Ελπίζω μια μικρή αύξηση να έχει τώρα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Τίποτα. Τίποτα πραγματικά, τίποτα. Γκόμες, Walker εδώ πέρα θα προτιμούσα να είχα και ίσως να μου πήραν και περισσότερες νίκες. Ραφάελ Βαράν, ξέρω ότι είναι σπασμένος και νομίζω όλοι τον έχετε δοκιμάσει, είναι πολύ καλός. Πάμε μετά, Μαρκίνιος, μια πολύ ok κάρτα για το κέντρο, φοβερή πάσα, πολλά κοψίματα, είναι πάρα πολύ καλή κάρτα. Όχι, θα πάμε στο τέλος του Γιώχαν Κρόιφ. Πάμε τώρα στον Μπρούνο. Μπρούνο, ok, είναι πάντα πολύ καλός ο Μπρούνο, το ξέρετε. Αλλά θα γίνουν ριζικές αλλαγές στην ομάδα. Μια ok κάρτα Μπρούνο. Είναι λίγο παραπάνω κοστίζει από αυτά που προσφέρει η αλήθεια. Ήταν μια κάρτα για 500 με 600K. Μάρκους Ράσφορντ. Μια κάρτα που είναι σπασμένη. Βέβαια, είναι λίγο overpriced για ένα εκατομμύριο. Αν αυτή η κάρτα έκανε 800 με 700 χιλιάρικα, θα την είχαν όλοι στην ομάδα τους και θα ήταν όλοι full ευχαριστημένοι. Ήταν καλός, είναι ο Rashford. Ανάμεικτα συναισθήματα, όπως και με κάθε Rashford που το χρησιμοποιώ, γιατί κάποια μάτς είναι τελείως unimpactive, σε άλλα πετσοκόβει μόνο στους αντιπάλους, και αυτό δεν μ' αρέσει, αν δεν είναι consistent ο παίχτης. Αυτό συνέβη και με τον Son. Ο οποίο σε αυτό το γουλού πολλά γκολ, δεν έβαλε πολλά γκολ, σχεδόν τίποτα δεν έβαλε, ελάχιστα σκόραρε. Δεν μ' άρεσε καθόλου η αλήθεια. Και δεν ξετρελάθηκα καθόλου. Ίσως και να μην είναι βασικό στην επόμενη ομάδα που θα φτιάξω για αυτό το γουλού. Και έχουμε Neymar. Ξέρετε ότι ο Neymar είναι σπασμένος, μου αρέσει πάρα πολύ σαν η κάρτα. Θα μείνει στην ομάδα. Πάμε στον Johan Cruyff. Μια κάρτα που περίμενε με αυτά τα στατιστικά να έχει καλύτερα, να είναι καλύτερα στα stats του, δεν είναι. Ήταν ένας Cruyff ο οποίος δεν μ' άρεσε τόσο πολύ όσο τον φανταζόμουν ότι θα ήταν τόσο ακριβώς παίχτης. Εντάξει, εκεί 50 goal contributions σε 33 μάτς, πολύ καλό. Αλλά δεν ήταν ο ακριβώς παίχτης που θα κουβαλούσε, θα κάνει τα πάντα. Θα τον δούμε βέβαια και αυτό το γουλού, που θα έχει καλύτερη υποστήριξη και από το κέντρο και από στην άμυνα. Θέλω πολύ καλύτερη άμυνα για να μην ξενερώνω να τρώω τσάμπα γκολ στους δύο, πραγματικά. Ansu Fati, Alessandrini, Atal, οι αλλαγές μας. Ο Alessandrini, φοβόρες ο Ansu Fati. Και ο Atal μια πολύ αξιόπιστη αλλαγή στο κέντρο. Αυτό είναι το review. Πάμε τώρα στα rewards. Λάθος tab. Εδώ πρέπει να μπούμε. Σήμερα περιμένουμε έναν Liverpool CM. Από αυτό το freeze λίγο να σας δείξω ότι έχουν βγει, δεν πρόκειται να κάνω κανέναν. Γενικά είναι ένα πολύ ξενέρωτο event.
με τον Μπισάκα να είναι ίσως η καλύτερη κάρτα που έχει βγει μαζί με τον Αντάμα. Ο Αντάμα αριστερό μπακ δεν λέει και πολλά. Υπάρχει με δί, δεν. Εντάξει, αξίζει να τον κάνετε αν μπορείτε να τον λινκάρετε κάπως. Εγώ δεν θα τον κάνω πάντως. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όπως σας είπα, γκολ 3, 16 νίκες. Να δούμε αν τον γκολ. Ή μπορούσα να μου μείναν και 2-3 μάτς. Δεν χρειάστηκε καν να παίξω. Ξενέρωσα βασικά να παίξω. Και τα άφησα εδώ πέρα. Πάμε τώρα στο πρώτο player pick. Ναι. Τελικά από ό,τι φαίνεται. Ναι, δεν είναι ούτε το goal 3. Είπα πας και θα αφήσω εγώ μια φορά goal 3. Όχι τίποτα, θα μου δώσει 83 στην. Και τι έχουμε από τα rivals. Από μια κακή δημοδοκική βέβαια, αλλά είχε κάποιο high rated, κάποιο folder. Δεν μου δώσει τίποτα, ρε αρμέγα πακ. 45.000 coins. Είναι πολύ δελάστικα τα 45k και δεν θα πω όχι. Πάντα θέλω coins γιατί από packs, ειδικά στα τρέ, από Rivals και Wigan League δεν με πάει καθόλου. Πάμε στο πρώτο pack, παιδιά. Να δούμε τι θα είναι. Δεν είναι walkout, είναι boards. Βέλγιο, Cam, Inter. Βέλγιο, Cam, Inter. Α, ο Νανιγολάν είναι. Πολύ κακό. Και okay, πάμε στο επόμενο. Μεγαπακ, Gold 3 OP, για να δούμε. Στα πικ πάντως δεν ήταν OP. Καθόλου βασικά. Ούτε εδώ δεν είναι καν τίποτα. Δεν είναι τρισάθλια πράγματα. Και τίποτα δεν έχει μέσα στο pack. Shadow. Και απολύτως τίποτα. Και πάμε και στο τελευταίο pack. Για να δούμε τι θα είναι. 50k pack. Rare players pack. Let's go. Για να δούμε τι είναι. Καλά, εντάξει, ναι. Δεν ξέρω αν αξίζει να ναι. Δεν. Εντάξει. Δείτε εδώ πακέτο, παιδιά. Αυτό ήταν το Wigan League μου. Αυτό ήταν. Τα άφησα gold 3 για να πα και τύχω τίποτα καλό που όλοι βγάζουν κάτι. Εμείς όχι. Θα μου πείτε, έχει βγάλει ένα Groif. Ναι, αλλά δεν γίνεται όμω. Και στα προηγούμενα rewards πραγματικά δεν έβγαλα τίποτα. Και σε αυτά τα rewards πάλι δεν βγάζω τίποτα. Ποιο ο λόγο να παίζω. Δεν υπάρχει λόγο να παίζω. Κανένα πια. Όταν αυτό το παιχνίδι δεν σου δίνει τίποτα. Τίποτα πραγματικά. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν μου δίνει μπόρτ πια. Έχω κουραστεί να παίζω. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, αν δεν τυχαίνω κάτι τρέντα μπλόλο θα χάνω coins. Και δυστυχώς δεν μπορώ κάπου να βγάλω coins. Δεν μπορώ να έχω κάπου profit. Όταν. Εντάξει, μου πει έχει τρίχει Neymar, έχει τρίχει Cruyff. Ναι, αλλά το Neymar δεν τον έτυχα εγώ. Το έδωσα σε share play σε ένα φίλο μου. Και μου το έχει τύχει αυτό. Γιατί πιστεύω ότι αν ανέχα εγώ το πακέτο δεν θα βγαίνει Neymar. Και τον Cruyff, οκ, okay, εδώ πέρα ήμουν τυχερός, αλλά τα άξιζα, πιστεύω, έριξα πολύ grinder 3 μέρες για να έχω τα icon swaps και μου έδωσε τον Cruyff. Δεν ήταν κάτι που δεν άξιζα και καθόλου. Από τα άλλα, δεν έχω τύχει κάτι ιδιαίτερο στα 3W. Από Wigan League, από Marquee και αυτά, δεν με πάει καθόλου φέτος, ειδικά στα Wigan League Rewards, στα κόκκινα και στα packs των γουλού. Πιστεύω ότι αυτά έχουν χαμηλότερες πιθανότητες να τύχει κάτι. Και είναι σκοπιμένα από την EA να μην τύχει κάτι. Δηλαδή πιστεύω ότι η EA επιλέγει να σου δώσει κάτι. Δεν γίνεται τώρα ένα από Silver 1 να βγάζει καλύτερα rewards από μένα όταν πήγα Gold 1 την προηγούμενη εβδομάδα. Που δεν ανέβασα τα rewards γιατί ήταν τρισάθλια πάλι. Γι' αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να ανέβουνε. Τέλο πάντων, παιδιά, είμαι πάλι ξενερωμένο. Πάλι δεν βγάζουμε τίποτα. Έχω συγχαθεί πλέον να παίζω Wigan League για ποιο πράγμα. Για να μην βγάζω τίποτα. Έχει καταδείξει κουραστικό. Έχω απευθύνει πραγματικά τα packs. Θα μου πείτε που πήγανε. Τα άνοιξα και δεν έβγαλα τίποτα. Έβγαλα μόνο έναν Vardy και έναν De Gea. Δηλαδή, δεν. Είμαι ξενερωμένος. Πραγματικά δεν μου δίνεται και το motivation να παίξω καθόλου. Γι' αυτό ξενερώνω κάθε εβδομάδα. Όταν ξέρει ότι ό,τι και να πα και elite να πάω εγώ, πάλι θα καταφέρει ή να μην μου δώσει το boards. Φουλ ξενερωμένος, παιδιά. Δεν έχω άλλα λόγια. Γεια.
Τι να πω.